Άμα θες και επιμένεις και ζεις και αγαπάς, ναι γίνεται. Άμα πιάσεις τα χέρια το χρόνο ο κόμπος λύνεται. Ό,τι πάθεις σε κάνει πάντα δυνατό. Ναι γίνεται. Άμα θες και επιμένεις και ζεις και αγαπάς, ναι γίνεται. Άμα πιάσεις τα χέρια το χρόνο ο κόμπος λύνεται. Ό,τι πάθεις σε κάνει πάντα δυνατό. Καλημέρα σας. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Και καλή μας αρχή. Καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή που στόχο της έχει να περνάμε καλά. Να περνάτε εσείς καλά, να περνάμε εμείς καλά, να γελάμε, να χαιρόμαστε, να διασκεδάζουμε, να ξεχνάμε λίγο τα προβλήματά μας, την καθημερινότητά μας, τα άγχη μας, τις ανησυχίες μας, γιατί όλοι έχουμε πολύ από αυτό. Θέλουμε λίγο χαρά και χαμόγελο στη ζωή μας. Μισό λεπτό λίγο, γιατί έβαλα και το ακουστικούλι μου. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί ξεκινάει μια καινούργια εκπομπή. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους μέσα από την καρδιά μου που μου δίνουν αυτή την ευκαιρία, όλους τους ανθρώπους του σταθμού. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή κάθε τηλεοπτική εκπομπή δεν έχει να κάνει με τη μονάδα, αλλά έχει να κάνει με την ομάδα, και είμαι πολύ περήφανη και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που έχουμε δημιουργήσει μια πολύ δυνατή, πολύ χαρούμενη ομάδα, με θετική ενέργεια, με θετική άβρα, με πολύ αγαπητούς ανθρώπους σε όλους εσάς και με πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Θέλω και ανυπομονώ να σας τους γνωρίσω. Πρώτα όμως, επειδή αυτή την εκπομπή θέλουμε να την κάνουμε μαζί. Μαζί, εσείς και εμείς. Θέλω να σας πω τους τρόπους στους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας σήμερα, αυτή τη μέρα, να μας δώσετε την αγάπη σας, τη δύναμή σας, να μας δώσετε όλες τις ευχές. Είναι πραγματικά καλοδεχούμενα όλα τα σχόλιά σας, γιατί πραγματικά τα έχουμε πολύ πολύ ανάγκη. Λοιπόν, μέχρι στιγμής μπορώ να σας πω ότι στα social media είμαστε στο Facebook Πρωινούλη με ελληνικούς χαρακτήρες. Πρωινούλη, εκεί θα μας βρείτε. Και στο Twitter Πρωινούλη με λατινικούς χαρακτήρες. Hashtag Πρωινούλη. Λοιπόν, ανυπομονώ πάρα πολύ να έρθουν οι συνεργάτες μας όλοι μέσα. Θέλω, παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ να δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες, μπροστά από τις κάμερες, που πραγματικά είναι άνθρωποι που αγαπώ πάρα πολύ, που συνεργάζομαι πάρα πολύ καιρό μαζί τους και τους ευχαριστώ που μου έχουν δώσει όλη τους τη θετική ενέργεια και την αγάπη, που ξέρουν πόσο πολύ τη χρειάζομαι και ξέρετε πάρα πολύ πόσο σας αγαπώ και πόσο με έχετε στηρίξει σε αυτό. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε ένα πρόσωπο, να γνωρίσουμε, το ξέρετε βασικά αυτό το πρόσωπο, δεν χρειάζεται να το γνωρίσετε, απλά θέλω να την υποδεχτείτε, γιατί είναι ένα πρόσωπο που μόλις έμαθα ότι θα βρίσκεται στην εκπομπή, ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά και ασφάλεια, γιατί είναι μια γυναίκα που αγαπάτε πάρα πολύ, ασχολείται και καταπιάνεται με πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την ομορφιά και πιστέψτε με, είναι πετυχημένη σε ό,τι και αν κάνει. Και αυτό γιατί κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη, επειδή έχει θετική ενέργεια, είναι καλός άνθρωπος και το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που τη συνάντησα και θέλω σας παρακαλώ πολύ να υποδεχτούμε την Τέτα Καμπουρέλη όλοι μαζί με ένα δυνατό χειροκρότημα. Και πετά ψηλά μέχρι τα αστέρια φτάνω. Καλή αρχή, καλή επιτυχία να έχουμε σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία να έχουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαστε μαζί σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Είσαι ένας άνθρωπος που θαυμάζω, που αγαπώ, ευχαριστώ, που σε αγαπάει όλος ο κόσμος. Είσαι μια πανέμορφη γυναίκα, μαμά, το γιαγιά. Και πραγματικά έχεις καταφέρει κάτι που λίγοι άνθρωποι καταφέρουν στην τηλεόραση. Να σε αγαπάει όλος ο κόσμος. Και εγώ τον αγαπάω τον κόσμο και με αγαπάει κι αυτός και είμαι πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Είσαι έτοιμη. Είμαστε έτοιμοι. Έχεις, ναι, θετική ενέργεια, πάντα, δύναμη, όρεξη. Πάρα πολύ καλά, ναι, και να έχουμε πάρα πολλά υγεία και χαρά. Θα περάσουμε καλά, Τέτα. Εννοείται και είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα και χαρούμενοι. Τέλεια. Τέτα Καμπουρέλη, μπορείς να πας στη θέση σου, Τέτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το επόμενο κορίτσι είναι καταρχάς ένα πάρα πολύ όμορφο κορίτσι, μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Έχει χρόνια στο καλλιτεχνικό και όχι μόνο ρεπορτάζ. Έχει κάνει εκπομπές. Έχει δουλέψει στον τύπο σε πάρα πολλά έντυπα. Αυτή τη στιγμή γράφει στα Παραπολιτικά και στη Φρέντο. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που μαζί μας είναι η Σπυριδούλα Τριάντου. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στη Σπυριδούλα. Καλώς την ομορφιά μου, Άκη. Καλώς την ομορφιά μου. Πώς είσαι?
Πολύ χαρούμενη που σε βλέπω και τόσο κοντά και τόσο όμορφη και τόσο ωραία που τα είπες και μας ανέβασες όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξέρεις ότι πιστεύω πάρα πολύ στο δικό σου ρεπορτάζ, στην εγκυρότητά του, είσαι χρόνια στο χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για όλα αυτά τα ωραία που είπες. Είμαι σίγουρη ότι θα μας φέρεις και πολλές αποκλειστικότητες, αλλά και όταν χρειαστεί να μιλήσεις έτσι όπως πρέπει, θα το κάνεις με απόλυτη σιγουριά. Καλή διάθεση και όλα θα είναι τέλεια. Τέλεια! Ένα μεγάλο χειροκρότημα στην Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Λοιπόν, το επόμενο μας κορίτσι, βλέπετε έτσι. Είμαστε πολλές γυναίκες, αλλά μην νομίζετε, δεν θα είμαστε και τόσες πολλές. Σιγά σιγά θα εμπλουτιστούμε και με ανδρικές παρουσίες και μάλιστα και πολύ ωραίες ανδρικές παρουσίες, αλλά αυτά δεν είναι επί του παρόντος, θα σας τα πω στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θέλω να καλωσορίσω ένα πάρα πολύ όμορφο κορίτσι. Ένα κορίτσι το οποίο από την πρώτη στιγμή που το γνωρίσαμε τάραξε τα νερά της showbiz και όχι μόνο. Έχει άποψη, έχει γνώμη, τολμά να μιλήσει, ακόμα και αν αυτό πολλές φορές μπορεί να μην είναι και τόσο θετικό για εκείνη. Ωστόσο, δεν μασάει κοινός να πει τη γνώμη της και πραγματικά θέλω να υποδεχτούμε την Έλλη Παπαγγελή, ένα κορίτσι όμορφο, δροσερό, τραβερό. Καλώς το κορίτσι μας. Τι κάνεις, Έλλη μου? Καλή μου, καλή αρχή να έχουμε. Χαίρομαι πολύ που θα είσαι δίπλα μας και κοντά μας, γιατί θέλουμε την πιο δροσερή, τη νέα ματιά. Ξέρεις, εσείς η νεολαία που είστε και πολύ στα Twitter και στα Facebook. Πάντα, όλη μου την ημέρα μέσα είμαστε. Πραγματικά και εσύ είσαι από τα κορίτσια που είσαι πολύ δημοφιλής στα social media και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που είσαι εδώ. Νιώθω εξαιρετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κανάλι και όλους τους ανθρώπους εδώ. Mm-hmm. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και θα περάσουμε σούπερ. Είμαστε σίγουροι θα δώσω τον καλύτερό σου εαυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σου ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή αρχή, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι και η πρώτη σου τηλεοπτική είναι παρουσία σε εκπομπή. Μου σε κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, γιατί ξέρεις εδώ, να σας πω κάτι τι, Έλλη. Εδώ θα σχολιάζει όλη τη θεματολογία μας και πραγματικά της έχουμε δώσει το ελεύθερο να μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει. Καλά, άντε θα πω. Όχι, πλάκα καν. Βέβαια, σε έχουμε δώσει το ελεύθερο και ποντάρουμε πολύ και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Έλλη. Λοιπόν, και τώρα, για το τέλος, έχω αφήσει έναν άνθρωπο, τον οποίο, εντάξει, δεν ξέρω πραγματικά, θα μπορούσα να αφιερώσω μια ολόκληρη εκπομπή στο να μιλάω για αυτόν τον αγαπημένο δημοσιογράφο. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί, τον αγαπώ, τον σέβομαι. Θεωρώ ότι έχει ένα εγκυρότατο ρεπορτάζ και είναι μια ήρεμη δύναμη, ήρεμη όταν θέλει, γιατί υπάρχουν και στιγμές που δεν το θέλει και αυτό μας αρέσει και πάρα πολύ. Έχουμε συνεργαστεί στον παρελθόν, του έχω πραγματικά απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί πιστέψτε με, θα είναι ο άνθρωπος που θα ταράξει για ακόμα μια φορά τα νερά της showbiz. Ας υποδεχτούμε όλοι μαζί με ένα δυνατό χειροκρότημα τον αγαπημένο μας Γιώργο Μπέζα. Τι έγινε, παιδιά, φοράω και δεν τρέχω. Σεξουαλικό είναι, γούρι, γούρι. Μην μου πείτε μετά την τελευταία. Να σου πω, να σου πω. Άρχισες από τώρα. Κοντά δεν είχα έρθει ποτέ. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω, πώς νιώθεις. Έχεις τεράστια εμπειρία εσύ τηλεοπτική και όχι μόνο. Έχεις γράψει σε περιοδικά, έχεις υπάρξει αρχισυντάκτης, έντυπα. Εδώ θα κάνουμε μια πολύ ωραία δουλειά που έχουμε πολύ ωραία θέματα. Είναι ο Νίκος Διαμαντίδης πάνω, η Ματαφιά. Είναι πολλοί κόσμος που μας βοηθάει. Μια πολύ ωραία ομάδα με πολύ ωραία αποκλειστικά θέματα. Πάμε στα θέματά μας γιατί έχουμε μια μεταγραφή που δημιουργεί μία μεγάλη ίντριγκα. Δηλαδή, τι χαλάει τη μέρα της Ελένης Μενεγάκη. Άρχισε ο Γιώργος Μπέζα. Δείτε πώς βγαίνεται. Και αφού υποδεχτήκαμε όλη την ομάδα, θέλω να στείλω την απεριόριστη αγάπη μου επάνω στο κοντρόλ σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν. Βλέπετε, έχω βάλει και το τριαντάφυλλο για μικρόφωνο, έτσι. Απίστευτο. Λοιπόν, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτή την εκπομπή και πραγματικά μου έχουν δώσει όλη την απίστευτη δύναμη και αγάπη τους. Και θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου στην κυρία Ράνια Ματαφιά, στον Νίκο Διαμαντίδη, τον αρχισυντάκτη μας, τον Βάνη Κλειστοδημητρόπουλο, τον σκηνοθέτη μας. Σε όλα τα παιδιά, στο Γρηγόρη μας, σε όλα τα παιδιά το κοντρόλ, να πιστέψτε με, θα είναι άνθρωποι τους οποίους θα μάθετε στην διάρκεια αυτής της εκπομπής, γιατί θα συμμετέχουν, μπορεί να μην τους βλέπετε, αλλά θα συμμετέχουν ενεργά στην εκπομπή. Και φυσικά ένα τεράστιο ευχαριστώ στο σταθμό, στον Μένιο Φουρθιώτη, σε όλους τους ανθρώπους που με έχουν εμπιστευτεί, στον Μιχάλη Κοντογιάννη, στον
ιδιοκτήτη του σταθμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε μια εκπομπή που θα την αγαπήσετε, γιατί πραγματικά έχουμε ανάγκη από τη δική σας αγάπη. Ειλικρινά σας το λέω, είναι το μόνο που μας δίνει δύναμη. Και επειδή πολλά είπα και νομίζω ότι θα αρχίσουν να φωνάζουν γιατί καθυστερώ με αυτά που λέω, μπορώ να πω ένα ξεκινήσαμε! Φεύγω! Λοιπόν, παιδιά, είπα πολλά, έτσι.